Με τις πέτρες σου. Ναι, είναι αυτές οι πέτρες που σου παθαίνουν θετική άδεια και ενέργεια. Σου φέρα και σένα. Ναι, μου φέρε άσπρη εμένα. Ναι. Καλά έκανες. Μ' αρέσει πιο πολύ από τη μαύρη. Σου πω ότι εσύ τη διάλεξες για ομορφιά ή σου πήγε το χρώμα. Τώρα τη διάλεξα σήμερα επειδή τέριαζε με το ρούχο. Α. Αλλά γενικώ υποτίθεται ότι οι συγκεκριμένες πέτρες έχουν ενέργεια και βοηθάνε πολύ. Θετική ενέργεια, λίγο ναι. Κάτι παλιά θυμάμαι πέρσι. Εν πάση περιπτώσει. Παλιότερα. Και είναι λογικό λόγω της κρίσης, λόγω λαμπαστέ. Αλλά και περνάμε περιόδους στη ζωή. Λόγος. Ναι, υπάρχουν λόγοι. Δηλαδή, εγώ όταν είχα. Όμως και δεν τη βίζεις πια. Δεν σε ακούω να είσαι ζωή. Δεν φωνάζω, δεν κάνω τα δικά μου. Ναι, δεν σε ακούω, δεν σε ακούω. Είσαι χαμηλών τόνων πια. Μεγαλών, Ελένη. Όπως λέει και ο Μουτσινάς, τι λέει ο τύπος γλυκουλής μου πάλι. Το ήσασταν μαζί μου, έλεγε από το πρωινό, που εγώ δεν το θυμόμουν. Στο ξαναπεί, τον λατρεύω. Ο Νίκος είναι. Έχω ξεκινήσει πολλά χρόνια. Δουλεύω 6 χρόνια μαζί του. Ναι, γι' αυτό μου λέει. Πάλι σε πια. Μου λέει μεγάλο. Βέβαια, έτσι είναι. Έτσι είναι, όπως τα λες. Όπως τα λες. Με ρώτησες πριν τι μπορεί να με προβληματίζουν αυτά που συμβαίνουν γύρω μου. Και σκέφτομαι καλά, όλα με χιούμορ τα λέει ο Νίκος. Όχι, δεν ισχύει. Εντάξει, το είπε τελείως. Η αλήθεια είναι ότι πούμε τα συζητάω. Είναι γιατί τα περνάνε πιο εύκολα. Κάνεις ένα λάθος μια φορά σε μια σχέση, δεν ενοχλεί έναν άντρα. Το δικό σου λάθος. Ποιο μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι και άλλοι παραγόντες που να σχολήσουν. Μπορεί κάτι. Ωραία, παιδί μου, ο Νίκος. Είναι ένα άνθρωπο λοιπόν που το φαντάζομαι. Είναι κάτι που το έχω δει. Είναι έτσι όπως το λέει. Μιλάω για σένα. Εννοώ το έχω δει δουλειά μέχρι στιγμή από αυτά που ξέρω εγώ. Όχι, σου λέω. Είμαι δηλαδή, αλλά θέλω να πω έχει σοβαρό δεσμό. Το να αυτό που έγινε. Νομίζω ότι ακόμα είσαι. Πρώτη φορά έχω το αμάξι και εγώ και η οικογένειά μου. Γιατί δεν. Ίσως να φταίω κιόλας, αλλά δεν ήθελα να γίνει τόσο μεγάλο. Είχε και το τίμημά της. Όλα έχουν το τίμημά τους. Τι εννοώ, εάν δεν ήτανε. Δεν με ένοιαζε. Λέω εντάξει, εγώ και τέλος. Δεν φανταζόμουν ότι. Γράφος πίσω από τις κάμερες και μπορεί να ξαναυπάρξω και μπορεί να έκανα κι εγώ κάτι αντίστοιχο. Αλλά. Με λίγο περισσότερο σεβασμό, γιατί δεν ξέρεις αν ο άλλος, όχι πάντα, από κάποιους. Μπορεί ο άλλος να πληγώνεται διαβάζοντάς τα. Να ενοχληθεί, γιατί ίσως να μην ήθελε να γίνει γνωστό. Αυτό ότι από τη στιγμή που βγαίνετε βόλτα στη Μύκονο, μπορεί να βγάλουν και φωτογραφία. Έχετε δεσμό. Το είχατε συζητήσει καθόλου αυτό. Στη Μύκονο πήγατε. Γι' αυτό το λέω. Έχεις δίκιο. Θέλω να πω εδώ ονόματα. Δεν λέω περιόδους. Όλα αυτά. Για να βγω με αυτόν τον άνθρωπο, σημαίνει ότι ένα διάστημα τη ζωή μου ήμουν με αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο σέβομαι και πάρα πολύ. Και μπορεί να χάλασ. Ξέρεις ότι τα ψάχνω. Διαβάζω τα πάντα που γράφονται για μένα. Αφού γιατί. Παιδί μου, σου κάνουν κακό και στεναχωριέσαι, γιατί τα διαβάζεις. Είναι Ελένη, θέλω να γνωρίζω τι γράφεται για μένα και προσπαθώ. Ήσουν πολύ αρνητικά. Όχι απλά να στεναχωρηθούμε. Τι μπορεί να γράφεται. Όχι, μου το λένε. Έχω ξεπεράσει ακόμα. Δεν μπορώ να διάβαζα μια κριτική πολύ αρνητική για μένα και να βάζω τα κλάματα. Δεν κατηγορώ, σούπα. Δεν θέλω να. Η βόλτα που μπορεί να έκανα με έναν άνθρωπο που είναι διάστημα να είμαι πολύ στεναχωρημένη, πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει προχωρήσει αλλιώς. Αυτό όλοι. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες και γενικότερα νομίζω συμβαίνει. Ξέρεις ότι μπορεί όταν τα θέλει να υπάρχουν και αυτοί οι τύποι. Γοητεύομαι από άνθρωπους που δεν τους αρέσει καθόλου αυτό, Ελένη. Ναι, αλλά μετά όμως έχουμε στεναχώριες, βρε παιδί μου. Όχι, μ' αρέσουν οι δεν θέλω, γι' αυτό δεν. Γελά στα μάτια, κατεβαίνει προς τα καλά. Δε και καλά να με βγάλουν στεναχωρημένη. Είσαι εντάξει, χαρούμενη. Είμαι, γενικώς μου είναι διάφορα πράγματα που μου έχουν συμβεί τελευταία στη ζωή μου. Που δεν είναι. Έχεις τη δουλειά σου, τα πες μόνη σου, έχεις την υγεία σου, έχεις την ομορφιά σου. Βιάζει και να σε κάνει, ρε παιδί μου. Να μην νιώθεις καλά. Είσαι αυτό που λέμε. Ωραία. Είναι να πες, λες πιο κεφάτι, ναι. Πόπο, και επειδή είσαι μόνη σου. Έννοια. Λοιπόν, περνάω αυτήν την περίοδο της ζωής μου που αρχίζω. Δεν είμαι. Λέω εγώ τώρα. Μπορεί και να είσαι τελείως έτοιμη και όρημη για αυτό. Είναι γι' αυτό και σου είναι στη σχέση. Εγώ δεν έχω. Δεν μου λες. Μπορεί να πάρεις και να πεις αγαπώ και να το κλείσεις. Όχι, καλά μαζί του. Μου λέει κολλητή μου, βέβαια έχω το Γιώργο. Τυχερό να τον κρατήσεις. Όχι, τυχερό να και να τον κρατήσεις. Όχι. Ή θέλει και δουλειά. Και αν δεν μου έχει τελειώσει, δεν γίνεται. Αντέχεις να παίρνεις και τηλέφωνο και να ακούς τον αρχόνε. Αυτό συμφωνώ. Πω και όχι και ναι, γιατί δεν είναι μια εκπομπή την οποία έχουμε δουλέψει πολύ και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχει αγαπήσει ο κόσμος. Και Ελένη, ξέρεις πόσο ωραία νιώθω όταν βγαίνουμε από τον Αντένα μαζί δημοσιογράφη. Ο Γιώργος έχει. Άλλο ο Νίκος, άλλο ο Γιώργος. Και αυτές και πέρασα και το καλοκαίρι και μετά. Θα συζητήσουμε. Έχουμε φτάσει. Μαρία, αλλά είναι. Αυτά που σέβομαι τον άλλον ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Θα το προσπαθήσω. Μα, η Μαρία. Αν ο άλλος δεν είναι σε αυτή τη προσπαθήσουμε. Τότε ναι, ή άλλω. Εκεί το πρέπει να λίγο εντάξει, χώρο. Σίγουρα. Λίγο χώρο. Η Μαρία τι σου η λέει. Μαρία, λοιπόν. Κάθε περίπτωση είναι άλλη. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Ναι, αλλά, είναι. Αλλά δεν προστατεύεις και τον εαυτό σου λίγο. Δηλαδή, εσύ λες, να βάλουμε τον εκάστοτε δίπλα μας να κάνουμε κουβέντα. Αυτό μου και στον άλλον. Και μπορεί κάποιος άνθρωπος. Δρόμος δουλειάς, τι είπαμε. Γιατί ρε εσύ, δηλαδή. Κάπου κάνουμε εμείς την ψυχαγωγική. Μέσα στην εκτύχη να σου έρθει κάτι ή να. Καλά, δεν θα θυμίζεις. Παρέα με την Κατερίνα καινούριου. Και τι. Να τα πω πίσω. Τι λέει. Καλησπέρα. Καφίστε με τα ονόματά σας. Πώς τα περιοδικά, μην φτάσει κανένα στα χέρια. Τι να γράφει δηλαδή τα περιοδικά, να έχει δώσει λόγο, να το έχουμε πάρει. Οι δύο γονείς μου είναι μικροί πολύ. Δηλαδή, ο άτακτος θέλω να μου πεις. Ποντάω και πολύ στις γυναίκες. Να.
Γίνεται, ώστε να μην πει η διαδικασία και να τα εφαρμόσει εσύ αυτά. Αλλά θέλω όταν είμαι. Καλά, παιδάκι μου. Έλα, Ελένη, δεν έγινε. Εγώ για πες, για πες. Γιατί εσύ ήταν φτύτε, χτενιστείτε, υποδέχτε τον στην πόρτα. Όχι, έχει δίκιο. Και στο τόσο γίνεται. Είναι πολύ δυνατή η επιτυχία. Προφανώ, Ελένη μου, δεν ήταν ο χρόνο. Εσύ δεν μου πει ότι τα κάνει. Σου είπα ιδανικά. Δεν τα έκανα αυτά, ναι, αλλά τελείωσε και. Τι γελάει. Εσύ μωρή πα έτσι να μαγειρεύει την πέρκα. Γίνεται, να σηκωθώ εγώ. Όχι. Εδώ. Εγώ λοιπόν, θα είμαι μαζί με το κορίτσι. Θέλω. Νομίζω ότι ήρθε μια χούβερ εδώ. Λέω κάτι ρουφάει. Ναι. Ρουφάει τη μυρωδιά για να μαγειρέψει καινούριο. Με τις γόσες, έτσι. Ήταν η security, ήταν τύπου. Άλλο, εντάξει, οκ. Okay, αυτή είμαι σε ποιον αρέσουν. Τηλέφωνο. Τρέξε, Μαρή, μιλάει. Λέω, τι είχες, κόκλα μου. Περίμενε να με βάσω. Έχουμε βάλει το ρουβά και περιμένει και είναι. Σιγά, βγήκε κάτι και γίνει και εκεί. Στο μαλλί και σκάλει το ρουβά, είπε παράγα. Κεντρική. Τώρα ρε ζήτησε. Τα καλά σου, όχι το κορίτσι για δουλειά και αυτά και τα πολύ. Και σκάλει το ρουβά, καλά ρουβά. Με τους αριθμούς μας προσωπικότητα.